Καταρχάς, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Σας καλέσαμε για να κάνουμε μια πρώτη αποτίμηση των μέχρι στιγμής προγραμμένων της Νέας Δημοτικής Αρχής. Να σας αναφέρουμε τα προβλήματα, αλλά και τον προγραμματισμό για το επόμενο χρονικό διάστημα. Όπως καταλαβαίνετε, απαιτείται ένα χρονικό διάστημα που θα είναι ικανό για να διαμορφωθεί μια πλήρης χαρτογράφηση των δυσκολιών, αλλά και των προτεραιοτήτων όταν αναλαμβάνει μια νέα Δημοτική Αρχή. Και θα πρέπει να επισημάνω ότι το πιο σημαντικό που είναι ο σχεδιασμός στην πρώτη αυτή περίοδο, δυστυχώς μπήκε σε δεύτερη μοίρα, γιατί έπρεπε να αντιμετωπίσουμε επίγουσες καταστάσεις. Είμαστε όμως πλέον έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που είναι ο σχεδιασμός όσων προεκλογικά έχουμε δεσμευτεί ότι θα κάνουμε και όσων φιλοδοξούμε να κάνουμε, έχοντας το δικό μας όνομα και για το πόσο ονειρευόμαστε το μέλλον αυτού του τόπου. Ο σχεδιασμός αυτός είναι πολυεπίπεδος, όπως καταλαβαίνετε, και φυσικά προσκρούει σε κάποια προβλήματα, υπαρκτά που τα γνωρίζετε, όπως είναι η υποστελέχωση των υπηρεσιών αλλά και η υποχρηματοδότηση. Στο κείμενο που σας έχει αποσταλεί ήδη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχει καταγραφεί αναλυτικά και ανατομέα η δραστηριότητα των αντιδημάρχων, των εντεταλμένων συμβούλων με τη συνδρομή πάντα των υπηρεσιών του Δήμου μας. Επειδή πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο όγκο πληροφοριών, που θέλουμε να είναι στη διάθεσή σας για ενημέρωση τόσο δική σας όσο και των δημοτών μας, δεν θα γίνει σήμερα πλήρη αναφορά, αλλά θα επικεντρωθώ σε κάποια μείζωνα ζητήματα του Δήμου. Θα ήθελα να ξεκινήσω αναφέροντας κάποια βασικά προβλήματα που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μας. Με πρώτο και κυρίαρχο φυσικά την απουσία προϋπολογισμού για το 2024, που τελικά καταρτίστηκε και ψηφίστηκε το Μάρτιο. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό σημαίνει ότι για τρεις σχεδόν μήνες ο Δήμος δεν μπορούσε πλην εξαιρέσεων να πραγματοποιήσει καμία δαπάνη και άρα δεν μπορούσε να κάνει ούτε σχεδιασμό ούτε και να υλοποιήσει δράσεις. Μια ακόμη κίνησή μας ήταν η αποστολή επιστολών προς τους δημότες να αποπληρώσουν τις οφειλές τους προς το Δήμο. Το κάλεσμα αυτό αποτελεί ένα πρώτο βήμα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το σοβαρό πρόβλημα των ανίσπρακτων, τα οποία δυστυχώς υπερβαίνουν το 8 εκατομμύρια ευρώ και καταλαβαίνετε ότι αυτό καθιστά προβληματική τη λειτουργία του οργανισμού. Το ποσοστό εισπραξιμότητας από τις προηγούμενες χρήσεις είναι μόνο 9%. Στόχος μας είναι τουλάχιστον ο διπλασιασμός του. Να σημειωθεί ότι δεν είχε ληφθεί καμία μέρημνα ή πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού θέματος. Η απουσία επίσης ισολογισμών τα τελευταία έτη αποτελεί ένα κάθι που φιλοδοξούμε να επιλύσουμε το συντομότερο δυνατό. Χαρακτηριστικά να σας αναφέρω ότι λόγω της απουσίας ισολογισμών δεν μας επιτρέπεται να υποβάλουμε αιτήσεις σε κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης που έχουν ως προαπαιτήμον την ύπαρξη ισολογισμών. Ένα ακόμα κάθι που προσπαθούμε να υπερβούμε. Ήδη έχουν κληθεί ορκωτοί λογιστές για να ξεκινήσουν τη διαδικασία κλεισίματος ισολογισμών που εκκρεμούν από το 2019, καθώς επίσης και για τους ισολογισμούς και τον έλεγχο του κληροδοτήματος Γερογεννάκη. Για πρώτη φορά κατατέθηκε ξεχωριστός προϋπολογισμός για το κληροδότημα. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου, το Ίδρυμα πλέον θα τηρεί διπλογραφικά βιβλία για να μπορέσει για πρώτη φορά να προχωρήσει σε δαπάνες και στο κοινοφελές του έργο, όπως είναι και η επιθυμία του κληροδότη. Στόχος είναι μέσα στο τρέχον έτος να προχωρήσει η έλεγχη και οι ισολογισμοί του Δήμου και στα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα, όπου οι χρήσεις είναι ανέλεγκτες από το 2018. Θα ξεκινήσω επιγραμματικά να σας παρουσιάζω κάποια πράγματα ανά τομέα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα σοβαρό θέμα που είναι η ακίνητη περιουσία του Δήμου. Τι κατάσταση παραλάβαμε όσον αφορά το κτηματολόγιο? Υπάρχουν 143 εγγραφές ακινήτων και υπολείπονται άλλες 450. Τουλάχιστον, χωρίς να έχει αποσαφινιστεί ακόμα ακριβώς αριθμός. Η προθεσμία κτηματογράφησης, ως γνωστόν, είναι μέχρι 31/12/2024. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχει μια ασφυκτική προθεσμία και ένας τεράστιος όγκος δουλειάς, ο οποίος θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του χρόνου. 370 ακίνητα άνευ τίτλων για χρησικτησία, μέσω ενέργων επιβεβαιώσεων που εκκρεμούσαν από το έτος 2022, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για υπογραφή ενώπιον του συμβουλογράφου Σάμου Νικολάου Σταθακιού. Κληροδότημα Γερογεννάκη, ανενεργός προς την Επιτροπή Διαχείρισης και με μισθώσεις λυγμένες από το 2022. Ενώ υπήρχε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Χρήστο Σαπουνά ότι αυτά θα έπρεπε να έχουν προχωρήσει.
λιγμένες μισθώσεις από το 2022 και κτίρια ανεκμετάλλευτα που προκαλούν μείωση εισόδων φυσικά. Ενέργειες λοιπόν που έχουμε κάνει εμείς σε αυτό το τετράμινο. Με την έναρξη της θητείας συστήθηκε για πρώτη φορά τμήμα ακίνητης περιουσίας κοινοτήτων, γυροκομείων και κληροδοτημάτων και συλλέχθηκε έντυπο αρχείο της περιουσιακής κατάστασης κάθε κοινότητας, κτηματολογικές εγγραφές και περιουσιολόγιο των κοινοτήτων. Ανασυστάθηκε η διαχείριση Επιτροπής Κληροδοτήματος Γερογιαννάκη. Υποβλήθηκε, όπως είπαμε, για πρώτη φορά ξεχωριστός προϋπολογισμός για το κληροδότημα Γερογιαννάκη και ενεργοποιήθηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί. Αυτή τη στιγμή κινείται η διαδικασία έκδοσης κληρονομητηρίου για ένα λογαριασμό στην Alpha Bank και για τυχόν λογαριασμού του διαθέτη Γερογιαννάκη που βρίσκονται στο εξωτερικό. Επίσης, ορίστηκαν από τη Διαχειριστική Επιτροπή οι προϋποθέσεις χορήγησης του βοηθήματος γάμου ή και ακαδημαϊκές και επαγγελματικές υποτροφίες που θα δοθούν σε νέες ή νέους ψαμιακής καταγωγής. Για τα ακίνητα που στερούνται τίτλο ιδιοκτησίας, ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες και έλεγχος όλων των ακινήτων που περιγράφονται στις ένερκες βεβαιώσεις για κάθε κοινότητα, με αναλυτική περιγραφή των ακινήτων και πραγματοποιήθηκαν ήδη δύο συναντήσεις με όλους τους πρόεδρους των κοινοτήτων και φυσικά πολλές τηλεφωνικές επικοινωνίες με κάθε πρόεδρο για να οριστικοποιηθεί η περιγραφή των ακινήτων και τα στοιχεία των μαρτύρων που θα τις υπογράψουν για να προχωρήσουμε στην κτηματογράφηση. Αναμένονται οι ακριβείς ημερομηνίες υπογραφής ενώπιον του συλλογογράφου και η μεταγραφή του στο κτηματολογικό γραφείο ΣΑΜΟ. Σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, οργανώθηκε η διαδικασία καταγραφής των κενοταφείων σε όλα τα κημητήρια των κοινοτήτων, με σκοπό την ψηφιοποίηση αυτών και των στοιχείων των άμεσων υποχρεών συγγενών. Ήδη ξεκινάμε τη διαδικασία συμπλήρωση του Ε9 για το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Ανατολικής Σάμου, που είναι ένας τεράστιος όγκος. Στους βασικούς στόχους μας για το επόμενο τετράμινο είναι η ολοκλήρωση της υπογραφής των ένορκων βεβαιώσεων και η κατάρτιση σχεδίου εκμετάλλευσης της ακίνητης περιουσίας με νέες εκμισθώσεις και τα κενά ακίνητα εκ νέου δημοπρασία των κενών ακινήτων μάλλον και εκ νέου δημοπρασία των λιγμένων μισθώσεων. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι όλα αυτά για τη λειτουργία του Δήμου, κυρίως για τη διασφάλιση της περιουσίας, γιατί υπάρχουν προβλήματα, μη χαθούν κληροδοτήματα κλπ. Αλλά και για την παραγωγή φυσικά εσόδων, έτσι, για το Δήμο. Επίσης, το άμεσο προσεχές διάστημα σχεδιάζεται η μεταφορά όλων των σημαντικών καλλιτεχνικών έργων και συλλογών στο κτίριο Πινακοθήκη, που είναι κτίριο του κληροδοτήματος Γερογιαννάκη και η άμεση λειτουργία της Δημοτικής Πινακοθήκης με εισιτήριο για το κοινό. Επιπλέον, η ολοκλήρωση του Ε9 του Δήμου Ανατολικής Σάμου, η έναρξη διαδικασίας διόρθωσης κτηματολογικών λαθών, ο ευπρεπισμός και η σύνταξη μελέτης αποκατάστασης των προσεκμετάλλευσης ακινήτων του Δήμου και του κληροδοτήματος Γερογιαννάκη. Όλα τα παραπάνω, παρά τις τεράστιες δυσκολίες, έγιναν σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και αποτελούσαν εκκρεμότητες πάρα πολλών ετών. Τώρα να αφαιρθούμε λίγο στα έργα. Σε ό,τι αφορά τα έργα που υλοποιούνται, θα αναφερθώ σε αυτά που θέσαμε ως προτεραιότητες και για τα οποία χρειάστηκε να γίνουν άμεσες ενέργειες, καθώς αφορούν πολύ σοβαρά προβλήματα. Κάποια από αυτά χρονίζαν και με σοβαρές επιπτώσεις, όπως καταλαβαίνετε, στο πληθυσμό του Δήμου μας. Το πρώτο λοιπόν είναι η διαχείριση αποβλήτων στο πρώην ΚΙΤ. Έγινε σύνταξη μελέτης, υποβολή πρότασης, ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης, λήφθηκε απόφαση από τη Δημοτική Επιτροπή για έγκριση όρων δημοπράτησης και βρισκόμαστε πλέον στη διαγωνιστική διαδικασία. Μετά την ολοκλήρωση αυτού του έργου και τον καθαρισμό του ΚΙΤ, θα ξεκινήσουμε μια διαβούλευση για την μελλοντική χρήση του χώρου, όταν και εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες, να έρθει στα περιουσία του Δήμου. Είναι ένα σημαντικό έργο το οποίο επιβάλλει να κινηθούμε άμεσα. Φτάνουμε στην αντιπυκνική περίοδο, έχει συσσωρευμένα μάζες απορριμμάτων εκεί και καταλαβαίνετε ότι είναι στις παρυφές της πόλης, οπότε δεν μπορούμε να καθυστερούμε. Ήταν ένα έργο που ιεραρχήσαμε από τα πρώτα που θα έπρεπε να εκτελεστεί και με τη βοήθεια του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής που το χρηματοδότησε. Είμαστε στην διαδικασία τώρα δημοπράτησης και θέλω να πιστεύω ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα όλος αυτός ο όγκος των απορριμμάτων θα έχει εξαφανιστεί από τον χώρο. Κήρυξη κοινότητα στο Αγίου Κωνσταντίνου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Γνωρίζουμε τη ζημιά που προκλήθηκε στον Άγιο Κωνσταντίνο μετά την κακοκαιρία.
Έγινε λοιπόν σύνταξη μελέτης και έκθεση αυτοψίας με προϋπολογισμό 200.000 ευρώ και αποστελή του αιτήματος του Υπουργείου Εσωτερικών για εξασφάλιση πίστωσης. Εκδόθηκε μια πρόσκληση από το Υπουργείο Εσωτερικών με τίτλο «Πρόγραμμα φυσικών καταστροφών για τους ΟΤΑ Α και Β βαθμού», στην οποία στις 23 του έτους μας υποβάλαμε το τεχνικό δελτίο. Ο Δήμος, φυσικά αναλογιζόμενος και την δυσλειτουργία που υπάρχει στον τουριστικό αυτό οικισμό του Αγίου Κωνσταντίνου, άμεσα, μόλις του δόθηκε η δυνατότητα, λόγω της καθυστέρησης που είχαμε με την έγκριση του προπολιλογισμού, προβήκαμε στις προβλεπόμενες απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να γίνει η αποκατάσταση του προβλήματος. Οι εργασίες ξεκίνησαν ήδη 25 Απριλίου και θέλουμε να πιστεύουμε, όπως μας έχει ενημέρωσει και ο εργολάβος, ότι μέχρι τις 3 Μαΐου, τουλάχιστον η μεγάλη τρύπα που έχει δημιουργηθεί στο παραλιακό δρόμο, θα έχουμε εξασφαλίσει τη βατότητά της και θα περιμένουμε την ασφαλτόστρωσή της. Άλλο σοβαρό θέμα που έχει προκύψει και το γνωρίζετε όλοι είναι τα κονδυλοστάσια του Αγίου Νικολάου στο Κουκάρι. Εδώ λοιπόν στις 17/1/24 αποστάλλει στο Δήμο έγγραφο της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων από το Υπουργείο Πολιτισμού, με το οποίο είχε διαπιστωθεί η επιδείνωση των συγκεκριμένων καμπαναριών, και με το ίδιο έγγραφο αυτό ζητήθηκε ο αποκλεισμός του δρόμου, όπως και το κάναμε. Ξέρουμε ότι αυτό δημιουργεί υπερβολικά προβλήματα σε ένα τουριστικό χώρο. Όμως έχουμε κάνει όσο το δυνατόν ενέργειες να επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Έπρεπε να συνταχθεί μια επιτροπή του άρθρου 41, η οποία θα μπορούσε να τραβήξει μέχρι ένα δίμηνο. Μετά από ενέργειες δικές μας, του Σεβασμιωτάτου, του Βουλευτή, όλοι μαζί, καταφέραμε η επιτροπή αυτή να συσταθεί μέσα σε ένα δεκαήμερο. Μετά μεσολαβούσε το ΚΑΣ. Λήφθηκε η απόφαση του ΚΑΣ. Γνωρίζετε ενδεχομένως όλοι σας, οι περισσότεροι, ότι το ΚΑΣ μπορεί να τραβήξει και 6 μήνες και ένα χρόνο. Οι πιέσεις μας όμως απόδωσαν και έχει ληφθεί και η απόφαση του ΚΑΣ. Τώρα πλέον, χθες μάλιστα, μας ήρθε και η έγκριση ότι η μελέτη κατεδάφισης των καμπαναριών εγκρίθηκε και από το Υπουργείο. Πράγμα που σημαίνει ότι είμαστε πολύ κοντά στο να μπορέσουμε να πάρουμε το OK και να ξεκινήσουμε μια εργολαβία κατεδάφισης των καμπαναριών. Ήταν μέσα στις βασικές προτεραιότητές μας, διότι με την ασφάλεια του κόσμου κανένας δεν μπορεί να παίξει, το καταλαβαίνουμε όλοι μας, αλλά και γιατί είναι ένα τουριστικό χωριό που δεν μπορούμε να το έχουμε κλειστό πλέον, γιατί έχει ανοίξει η τουριστική σεζόν. Θέλω να πιστεύω ότι στο σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε και την έγκριση του Υπουργείου για να ξεκινήσουμε την κατεδάφιση. Να τονίσω λοιπόν ότι όλα αυτά ήταν διαδικασίες οι οποίες θα μπορούσαν να πάνε και 6 μήνες και 7 και 8 και 1 χρόνο. Παρόλα αυτά, μέσω πιέσεων όλων μας, όπως ανέφερα πριν σε Βεσβεβαιωτάτου, βουλευτή, δικές μας, έχουμε μειώσει πάρα πολύ το χρονικό όριο αυτό και το συντομότερο δυνατόν θα προχωρήσουμε και στην κατεδάφιση. Ένα άλλο έργο, το οποίο το γνωρίζουμε όλοι, είναι η αντικατάσταση κεντρικού καταθλιπτικού δικτύου μεταφοράς λιμάτων. Αυτό το έργο λοιπόν είχε διακοπεί για δύο λόγους. Ο ένας ήταν διότι υπήρχε καθυστέρηση στον πρώτο λογαριασμό, αλλά επίσης κυρίως γιατί δεν υπήρχε συγκοινωνιακή μελέτη. Ξεκίνησε το έργο χωρίς να υπάρχει συγκοινωνιακή μελέτη. Εξασφαλίστηκε τώρα η δημοσίευση στο ΦΕΚ της κυκλοφοριακής μελέτης αυτής. Κάναμε ήδη μία διαβούλευση και με τους φορείς και με την κοινότητα, διότι ο εργολάβος με πληροφόρηση που μας έδωσε όταν τον καλέσαμε να έρθει είναι ότι για την ολοκλήρωση του καταθλιπτικού αγωγού θέλει 4 μήνες, πράγμα που σημαίνει ότι αν ξεκινήσει σήμερα θα μας πιάσει η τουριστική περίοδο. Οι απόψεις των όλων μάλλον και της κοινότητας αλλά και των φορέων που καλέσαμε, συλλόγου εστίασης κλπ. Είναι να μην ξεκινήσουμε μέσα στην τουριστική σεζόν, να δεσμεύσουμε τον εργολάβο ότι από τέλη Σεπτεμβρίου θα έρθει στο νησί μας και θα ξεκινήσει για να ολοκληρωθεί ο καταθλιπτικός αγωγός. Εδώ όμως να επισημάνω ότι με την ολοκλήρωση του καταθλιπτικού αγωγού δεν σημαίνει ότι θα λειτουργήσουμε και το βιολογικό. Ο βιολογικός καθαρισμός που βρίσκεται στο χώρο του Κότσικα έχει σταματήσει τη λειτουργία του το 2018. Πράγμα που σημαίνει ότι εδώ και πολλά χρόνια τα μηχανήματα είναι σταματημένα και θα υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να έχουν ζημιές. Μάλλον είναι σίγουρο αυτό. Γι' αυτό το λόγο και υπάρχει μια ανάθεση σε μελετητή, ώστε να μας δώσει μια μελέτη τι χρειάζεται και την αποκατάσταση της μονάδας επεξεργασίας λιμάτων,
για να μπορέσουμε να βρούμε χρηματοδότηση. Ήδη έχουν πάρθει από το μελετητή διάφορα στοιχεία που ζητήθηκαν και περιμένουμε το αργότερο μέσα σε 40 μέρες την πλήρη μελέτη από τον μελετητή αυτόν, ώστε να μπορέσουμε να μπούμε σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα να αποκατασταθεί και η μονάδα επεξεργασίας λιμάτων. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, όταν θα γίνουν όλα αυτά, θα μπορέσουμε να πούμε και πότε θα λειτουργήσει ο βιολογικός στην πόλη μας. Λοιπόν, ένα άλλο πρόβλημα, ένα άλλο έργο είναι η έναρξη εργολαβίας διόρθωσης υδροδοτικού δικτύου Μυτιλινών και η απομόνωση του παλαιού για την αποφυγή διαρροών. Είναι ένα έργο το οποίο στους Μυτιλινιούς ήταν ημιτελές, δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι τώρα. Θα προσπαθήσουμε και είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρουμε να το ολοκληρώσουμε. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή το παλαιό δίκτυο με το καινούριο είναι συνδεδεμένα μαζί και υπάρχουν πολλές απώλειες από το παλαιό δίκτυο, το πρώτο πράγμα που κάναμε, τώρα που έχουμε πλέον προϋπολογισμό, είναι να βάλουμε μια εργολαβία ώστε να αποκοπεί το παλαιό δίκτυο. Σταδιακά θα γίνει αυτό, γιατί αποκόπτοντας το παλαιό δίκτυο ενδεχομένως κάποια σπίτια να ξεμένουν από παροχές και θα πρέπει να τις συνδέουμε στο καινούριο. Όμως είναι κάτι που είναι απαραίτητο και άμεσο να γίνει, διότι οι διαρροές από το παλαιό δίκτυο των Μυτιλινιών είναι τεράστιες. Και η διαχείριση των υδάτων καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική στην ιεράρχησή μας. Κεντρικός δρόμος Μυτιλινιών. Εδώ λοιπόν υπήρχε μία ένταξη από την προηγούμενη δημοτική αρχή του κεντρικού δρόμου Μυτιλινιών για ασφαλτόστρωση του κεντρικού δρόμου. Αυτό είναι από το Ταμείο Αλληλεγγύης, από τη μεταναστευτική πολιτική. Έχει επικαιροποιηθεί η μελέτη, έχει εισταγεί στο Ταμείο Αλληλεγγύης. Σε αυτή όμως εμείς προσθέσαμε και κάτι ακόμη. Δεν θα αλλάξουμε μόνο την άσφαλτο στο δρόμο, το ασφαλτικό, αλλά θα αντικαταστήσουμε και τα πεζοδρόμια, ώστε να γίνει μια ολοκληρωμένη, ένα ολοκληρωμένο έργο στο κεντρικό δρόμο των Μυτιλινιών. Ήδη, όπως είπα, έχει επικαιροποιηθεί η μελέτη και περιμένουμε τώρα στις επόμενες μέρες να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για να μπορέσουμε να το προχωρήσουμε στη δημοπρασία. Επίσης, ένα άλλο έργο που είναι και αυτό από το Ταμείο Αλληλεγγύης είναι η βελτίωση υφιστάμενων δρόμων Σάμου, πάλι στην περιοχή των Μυτιλινιών. Είναι ένα έργο που προβλέπει ασφαλτόστρωση από ένα κομμάτι του δρόμου προς τον προς το πεδίο Βουλής της Στεφάνας. Εδώ εκκρεμούσαν κάποιες μελέτες και η έκδοση απαλλαγής των περιβαλλοντικών όρων. Μόλις έχουμε αυτό, ήδη έχουν περάσει κάποιες διεργασίες από τη δασική υπηρεσία, μόλις έχουμε αυτό θα προχωρήσουμε στη δημοπράτηση του έργου. Ξενία. Υποβλήθηκε στην υπηρεσία του Επιτρόπου για προσυμβατικό έλεγχο το έργο του Ξενία, υποκατάσταση του δεύτερου και τρίτου ορόφου και προχωράμε. Ένα άλλο ακόμα έργο είναι η ανάδειξη και αναβάθμιση κτηριακής υποδομής συνεργείων για το Δήμο, προϋπολογισμού δαπάνης 927.000, ένα έργο που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Ήδη λάβαμε τις αποφάσεις έγκρισης της Υπηρεσίας Επιτρόπου και αυτό θα προχωρήσει και αυτό όπως θα δούμε παρακάτω και σε δημοπράτηση. Πάρκινγκ Βουρλιωτών. Υποβλήθηκε αίτημα έγκρισης δημοπράτησης για την αναβάθμιση του πάρκινγκ Βουρλιωτών και αναμένουμε την έγκρισή του. Το έργο αυτό είχε ενταχθεί στο Λίντερ από την εποχή ακόμα του ενιαίου Δήμου Σάμου. Είχε κολλήσει και η προθεσμία υποβολής του ήταν μέχρι 28 Δευτέρου του 24. Με την πίεση, με την βοήθεια μάλλον, όχι με την πίεση, των τεχνικών υπηρεσιών, καταφέραμε να το σώσουμε εντός εισαγωγικών και περιμένουμε τώρα την ένταξη του έργου. Έχει γίνει η οροθέτηση της λαϊκής αγοράς, κατανομή των θέσεων προκειμένου να γίνουν οι μισθώσεις των χώρων και η χωριστάθμευση. Τις επόμενες μέρες θα προχωρήσουμε και σε διαγράμμιση, ώστε να ολοκληρωθεί και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σε πρώτη φάση τη λαϊκή αγορά, παρόλο που θα χρειαστούν και άλλες παρεμβάσεις, σκίαστρα κλπ, τα οποία θα γίνουν σε δεύτερη φάση. Συντάχθηκε και εγκρίθηκε μελέτη για την αποκατάσταση αναβάθμιση του κτηρίου των ΚΕΠ, τόσο του Βαθέως όσο και του Πυθαγορείου. Και εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης. Δημοσίευτηκε ο διαγωνισμός, χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής Εσωτερικών και προχωράμε. Συντάχθηκαν προεκτιμόμενες αμοιβές για τις ζημιές στους ιερούς ναούς. Αυτό αφορά 16 συνολικά ναούς. Είναι μια χρηματοδότηση που είχε δοθεί μετά το σεισμό στο Δήμο. Εκκρεμούσαν να γίνουν κάποιες
να βρεθούν κάποιες προεκτιμόμενες αμοιβές μελετών για τους 16 αυτούς τους ναούς. Η τεχνική υπηρεσία στο σύντομο χρονικό διάστημα αυτών των τριών μηνών προχώρησε. Είμαστε λοιπόν σε μια φάση που αυτά έχουν ολοκληρωθεί. Εκκρεμούν φυσικά, θα πρέπει να συνεννοηθούμε με το Σεβασμιότατο, να γίνουν προγραμματικές συμβάσεις και να προχωρήσουμε στην εκπόνηση των μελετών. Σύνταξη μελέτης πυρασφάλειας για έκδοση πιστοποιητικού κλειστού γυμναστηρίου Πυθαγόριο. Έργα ενίσχυσης πόσιμου νερού οικισμού Κοκαρίου για εξασφάλιση επάρκειας κατά τη θερινή περίοδο. Θυμόμαστε όλοι πόσα μεγάλα προβλήματα είχε η περιοχή του Κοκαρίου πέρσι. Και ευελπιστούμε ότι με αυτές τις παρεμβάσεις που έγιναν και που θα συνεχίζονται να γίνουν, θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Για το θέμα αυτό, άλλωστε, έχουν ενημερωθεί και οι κάτοικοι του Κοκαρίου με συνεδρίαση που έχει γίνει εκεί στο τοπικό συμβούλιο. Συνεχίζουμε τις κατεδαφίσεις των επικίνδυνων κτισμάτων που έχει χαρακτηρίσει η υπηρεσία ΙΔΟΜ, η πολυδομία, για να καταλάβουμε τι λέμε, παλιά. Ολοκλήρωση κατεδαφίσεων κόκκινων κτισμάτων. Υπήρχαν 5 τελευταία κτίσματα από το σεισμό τα οποία ολοκληρώθηκε η κατεδάφισή τους. Και υπάρχει και πλέον και εκκρεμούσε μια συγκοινωνιακή μελέτη για να προχωρήσει το έργο κατασκευή αγωγού σύνδεσης αποχετευτικού δικτύου με τη ΜΕΛ χώρας, με τη Μονάδα Επεξεργασίας Κλιμάτων της χώρας, που και αυτή η συγκοινωνιακή μελέτη πλέον έχει εγκριθεί και μπορούμε να προχωρήσουμε και το έργο αυτό. Θα σας αναφέρω τώρα μερικές προγραμματιζόμενες δημοπρατήσεις έργων που θα γίνουν άμεσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Υπάρχει φυσικά ένας μεγάλος αριθμός έργων που βρίσκονται σε διάφορα στάδια. Θα αναφερθώ όμως σε ποια θα προχωρήσουμε άμεσα στις δημοπρατήσεις. Αναβάθμιση περιβάλλοντα χώρου επιβατικού λιμένα Πυθαγορείου. Βελτίωση και ανάπλαση τουριστικών υποδομών δημοτικής κοινότητας Βουρλιωτών. Είναι το έργο αυτού του λίντερ που σας ανέφερα και πριν. Εφόσον φυσικά πρώτα έχουμε την έγκριση από την αρχή του Βορείου Αιγαίου. Επίχωση υφιστάμενων δικτύων Κέρβελη Ποσειδονίου. Είναι ένα έργο που έχει χρωματοδοτηθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Πλέον, εφόσον έχουμε τον προϋπολογισμό, θα προχωρήσουμε στην επίχωση του αγωγού. Ολοκλήρωση δικτύων δημοτικής κοινότητας Μυτιλινιών. Αυτό που αναφέραμε και πριν. Ανάδειξη διαδρομής Κάστρο Λογοθέτη έως Ήρα. Ναό Ήρα, συγγνώμη, έτσι. Είναι ένας αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, ο οποίος θα διεξαχθεί από την τεχνική υπηρεσία. Είναι μια ειδική διακήρυξη, η οποία η τεχνική υπηρεσία θα την κάνει και θα διεξάγουμε αυτόν τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Εκπόνηση μελετών και μέσων πυροπροστασίας των σχολικών μονάδων. Βελτίωση δρόμου Κατσουρέικας Παθαρέων. Βελτίωση υφιστάμενων δρόμων δημοτικής κοινότητας Μυτιλινιών, όπως αναφέραμε και πριν, και αποκατάσταση στεγών σχολικών μονάδων. Υπάρχουν και άλλα έργα, πολλά, τα οποία θα προχωρήσουμε αργότερα σε δημοπρατήσεις, απλώς σας αναφέρω αυτά τα οποία είναι άμεσα προς τη δημοπράτηση. Τώρα, όσον αφορά την υπηρεσία δόμησης, εδώ φυσικά έχουμε μια μεγάλη δυσκολία. Είναι προφανής ότι είναι υποστελεχωμένη η υπηρεσία. Και είναι στις προτεραιότητές μας να δούμε πώς θα ενισχυθεί. Παρ' όλα αυτά όμως, έχει διεκπαιρέωση ως τώρα όλες τις άδειες ανακατασκευής σεισμόπληκτων κτηρίων στο Δήμο Ανατολικής Άμμου, που έχουν πάει στην υπηρεσία. Έχει αποστείλει περίπου το 90% των στοιχείων που αφορούν την αγροτική οδοπία στην ανάδοχο κοινοπραξία που έχει αναλάβει το συγκεκριμένο έργο χαρτογράφησης της αγροτικής οδοπίας του Δήμου μας. Συνεχίζεται τις αυτοψίες στα επικίνδυνα κτίρια του Δήμου και επισπεύδει τις ενέργειες ώστε να δώσει λύση στο μείζον πρόβλημα των επικίνδυνων κτιρίων. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή έχουμε πολλά κτίρια που είναι επικίνδυνα στο Δήμο μας από το σεισμό. Ήδη έχουμε στείλει έγγραφα στη ΔΑΕΦΚ και σε κάποια υπουργεία. Ζητάμε λοιπόν να κατέβει ξανά η ΔΑΕΦΚ κάτω στη Σάμμο να κάνει επανεκτίμηση. Έχουμε ζητήσει για συγκεκριμένα κτίρια που κολλάνε γιατί είναι παλιά κτίρια και πρέπει να περάσουν από διαφορετικές επιτροπές, να επιταχύνουν αυτές οι επιτροπές στη διαδικασία ώστε να μπορέσουμε να προβούμε στην κατεδάφισή τους. Είναι θέματα ασφαλείας που μας καίνε πάρα πολύ και δεν μπορούμε να τα καθυστερούμε. Η καθυστέρηση φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, δεν οφείλεται σε εμάς. Οφείλεται πολλές φορές και στην ΔΕΕΠ, οφείλεται πολλές φορές και σε επιτροπές που πρέπει να συσταθούν και γι' αυτό το λόγο ένας όγκος επιστολών που μπορούμε να σας τις δώσουμε στις επόμενες μέρες για να ενημερωθείτε κι εσείς, έχουν σταλεί τόσο στη ΔΕΕΠ όσο και στα Υπουργεία. Ζητώντας φυσικά την επιτάχυνση των διαδικασιών.
Θα κατεβάσουμε και ειδικό από την Αθήνα να δούμε πώς θα το επισκευάσουμε. Έχουμε ξεκινήσει όμως από το Μάρτιο, από τα τέλη Μαρτίου, κάποιες παρεμβάσεις, όπως είναι η κλαδοκοπία σε διάφορα χωριά, κυρίως πέριξ του Πύργου και σε κάποια άλλα ορεινά χωριά. Είμαστε σε άμεση επικοινωνία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων, καταγράφοντας τις ανάγκες και προγραμματίζουμε την αποκατάσταση των δρόμων. Θα προβούμε και σε μία ανάθεση εργολαβίας, ήδη κάναμε με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού που πέρασε χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε εξασφαλίσει ένα ποσό των 60.000, 30 και 30 για κάθε δημοτική ενότητα, για να βγάλουμε εργολαβία για τις αγροτικές οδοποίες, γιατί όπως καταλαβαίνετε με την ελλειπή στελέχωση σε οχήματα και την ελλειπή στελέχωση σε οχυριστές οχημάτων του Δήμου, δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί άμεσα η αγροτική οδοποία μόνο από ιδίους χώρους. Παράλληλα, έχουμε ξεκινήσει και την αποκατάσταση των παραλιών του Δήμου μας, σιγά-σιγά, και προχωράμε και για αυτό το κομμάτι. Έχουμε μεριμνήσει να έχουμε ένα κωδικό, ώστε, επειδή το εύρος των παραλιών είναι πάρα πολύ μεγάλο, αν χρειαστεί, που θεωρώ ότι θα χρειαστεί, να βγάλουμε πάλι κάποια εργολαβία ή να βοηθηθούμε και από κάποιον ιδιώτη στο καθαρισμό των παραλιών. Τώρα, να περάσω στον τομέα καθαριότητας, στις πόλεις και στις δημοτικές κοινότητες. Στον τομέα λοιπόν της καθαριότητας και της καθημερινότητας, θα πρέπει να αναφέρω τις πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες των αρμόδιων αντιδημάρχων, που με ελάχιστο προσωπικό, με έλλειψη μηχανημάτων και χωρίς προϋπολογισμό, κατάφεραν παρόλα αυτά στους 4 τελευταίους μήνες να υπερβάλλουν τον εαυτό τους και να κάνουν πάρα πολλές παρεμβάσεις, γίνοντας σε αρκετές περιπτώσεις χρόνια προβλήματα, αλλά κυρίως κερδίζοντας τη μάχη σε πολλά επίπεδα. Μπορεί κάποιες παρεμβάσεις να φαίνονται μικρές και αμελητές, όμως δεν είναι έτσι, γιατί πρόκειται για αιτήματα των χωριών μας και είναι πολύ σημαντικό για τους κατοίκους να μπορούμε να είμαστε δίπλα τους και να τους λύνουμε τα προβλήματα. Με την καθημερινή και συνεχή επικοινωνία με τους Προέδρους και τα κοινωνικά συμβούλια έχει δημιουργηθεί μια πολύ καλή σχέση και μια συνεχή συνεργασία. Θα αναφέρω ενδεικτικά, γιατί πραγματικά οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει είναι πάρα πολύ μεγάλες, κάποια πράγματα. Τα υπόλοιπα ούτως ή άλλως έχουν διανεμηθεί και μπορείτε να τα έχετε υπόψη σας. Αρχικά λοιπόν να πω ότι η πρόσληψη προσωπικού θα γίνει μέσα στο Μάιο, θα συνδράμει σημαντικά στην ολοκλήρωση των εργασιών που απαιτούνται. Δυστυχώς νωρίτερα δεν ήταν δυνατόν να προσληφθεί προσωπικό, γιατί καταλαβαίνουμε ότι χωρίς προϋπολογισμό κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να γίνει. Ήδη έχουμε προχωρήσει και έχουμε ζητήσει από κάποια προγράμματα του ΟΑΕΔ κόσμο και μέσα στις επόμενες μέρες θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να αρχίσουμε να παίρνουμε τον κόσμο αυτό. Ίδρευση. Έχουν τοποθετηθεί όλα τα υδρώματα που ήταν σε αναμονή στην περιοχή της πόλης και των κοινοτήτων, παρά την έλλειψη του προσωπικού. Υπήρχε ένας μεγάλος όγκος υδρόμετρων, τα οποία δεν είχαν τοποθετηθεί. Με το που αναλάβαμε ως νέα δημοτική αρχή, αντιληφθήκαμε ότι είναι μια προτεραιότητα και προχωρήσαμε στην υλοποίησή της. Επίσης, έχουν αποκατασταθεί οι χρονίζοντες ζημιές στα μεγάλα δίκτυα. Έχουν γίνει επισκευές αντιλιοστασίων στην πόλη της Σάμου. Στο δίκτυο ίδρευσης αντικαταστήθηκαν βάνες και έχει γίνει καθαρισμός πηγών και δεξαμενών για να διασφαλιστεί μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα νερού εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου. Επίσης, έχουν αποκατασταθεί διαρροές σε μεγάλα δίκτυα. Καθαρισμός σκουπιδιών σε σημεία όπου υπήρχε ανεξέλεκτη ρήψη, όπως για παράδειγμα στο πρώην γήπεδο του Κοκαρίου. Χορτοκοπή προχωράει, έχει γίνει σε όλη την πόλη και στην παραλιακή και στο Άνω Βαθύ, εκκρεμούν κάποια σημεία, το ίδιο γίνεται και σε χωριά. Παρόλο την έλλειψη προσωπικού, έχουμε καταφέρει σε αυτό το σημείο να έχουμε κάνει στα βασικά σημεία χορτοκοπές. Καθαρισμός και διαμόρφωση υπάρχει και Παλαιοκάστρο. Ένα αίτημα των κατοίκων του Παλαιοκάστρου εδώ και 2 χρόνια. Υπήρχε μια δωρεά ενός οικοπαίδου, ήταν μόνιμο αίτημα της κοινότητας και των κατοίκων του Παλαιοκάστρου, ήδη εμείς προχωρούμε στη διαμόρφωση του συγκεκριμένου χώρου. Ήδη αναφέρθηκα ότι έχει ξεκινήσει ο καθαρισμός παραλίων, που είναι και αυτό ένα κομμάτι της καθημερινότητας, καθαρισμός αποχετεύσεων και καταστάσεων βιολογικών, η προσπάθεια συνεχίζεται. Τώρα περιμένουμε να έρθει το
αποφρακτικό που είχαμε στείλει στην Αθήνα για επισκευή και μόλις το πάρουμε, νομίζω αυτό το Σαββατοκύριακο ότι έρχεται, απόψε έρχεται, προγραμματίζουμε να πάμε να καθαρίσουμε τα χωριά όπως είναι το Κοκάρι, το Πυθαγόριο, δηλαδή να καθαρίσουμε τα δίκτυα και τα φρεάτια, ώστε να προλάβουμε την τουριστική σεζόν. Αν είχαμε το αποφρακτικό αυτό εδώ, ήδη αυτό θα το είχε υλοποιηθεί. Μέσα στις διακοπές του Πάσχα, επίσης, έχει προγραμματιστεί ο καθαρισμός των προάβιων χώρων όλων των σχολικών μονάδων. Καταλαβαίνετε ότι οι σχολικές μονάδες δεν μπορούμε να μπούμε να κάνουμε εργασίες ενώ είναι μέσα τα παιδιά. Αυτό έχει προγραμματιστεί μέσα στις διακοπές του Πάσχα, που ξεκινάνε τώρα και θα ολοκληρωθεί μέχρι να ολοκληρωθούν και οι διακοπές των παιδιών. Ολοκληρώνεται επίσης ο καθαρισμός των νεκροταφείων, χορτοκοπή και ασπρίσματα. Αποκατάσταση σε διάφορα σημεία, όπως είναι παγκάκια στην πλατεία της Σοφούλη, στην Αγία Ειρήνη. Άμεσα θα ξεκινήσουν ασπρίσματα σε εκκλησίες και σε άλλα σημεία που απαιτούνται τόσο στην πόλη όσο και στις κοινότητες. Έχει τακτοποιηθεί το εργοτάξιο της χώρας όσο γίνεται, απομακρύνοντας άχρηστα υλικά και επισκευάζοντας διάφορα μηχανήματα του Δήμου. Έχει γίνει συλλογή βαρέων αστικών απορριμμάτων από όλους τους οικισμούς. Καθαρισμός λεβιτοστασίου κλειστού Πυθαγορείου, που χρόνια εκεί υπήρχαν απορρίμματα. Κλαδέματα καλοπιστικών δέντρων και χορτοκοπή σε όλα τα χωριά. Μεταφορά και επίστρωση υλικού για βελτίωση βατότητας χώρων στάθμευσης Μυτιλινών και Κοκαρίου. Στο Κοκάρι, μάλιστα, δημιουργήθηκε ένα καινούριο πάρκινγκ. Αποκατάσταση οδοστρώματος μετά από παρεμβάσεις διορθώσεις συντρεφτικού αποχαιρετικού δικτύου, και αυτό είναι φυσικά μέσα στις καθημερινές μας λειτουργίες. Καθαρισμός Παναγίας Ρεματάκη. Αποκαταστάθηκε περίπου 50 μέτρα δίκτυο ΦΥ160 που ήταν κατεστραμμένο εδώ και χρόνια από ζημιά, από φωτιά, στο φράγμα των Ρογκίνων στους Μυτιλινιούς. Αυτό, μόλις το αντιληφθήκαμε, το κάναμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, τροφοδοτεί την λιμενοδεξαμενή των Μυτιλινιών με τα νερά της βροχής. Αυτό το πρόβλημα, όπως σας είπα, υπήρχε εδώ και αρκετό καιρό, έχει αποκατασταθεί. Συνεχίσει η μέρημνα για τα αδέσποτα σκυλάκια και γατάκια. Κλάδεμα και καθαρισμός εξωτερικά και εσωτερικά του Μουσείου Ναυτικών και Ναυπηγικών Τεχνών και κάποιες άλλες εργασίες που έχουν γίνει εκεί, όπως απομάκρυση χώματος που προκαλούσε φθορές και υγρασίες, κατασκευή μεταλλικής πόρτας υπογείου και διάφορα άλλα που γίνονται εκεί και θα γίνουν. Διόρθωση με ασφαλτικό υλικό κεντρικού δρόμου πλατείας Ιραίων. Κλαδοκοπή δρόμου περιμετρικά του οικισμού πύργου και πύργου Μουζάκη. Μάζεμα υλικών ρυπωμένης οικοδομής που κατέρευσε στους Μυτιλινιούς. Απόφραση της εκβολής του πόρου ήδη τρεις φορές που βρίσκεται στο Ποντοκάκι. Κλάδιμα δέντρων πλατείας Καρακώστα στους Μυτιλινιούς που για χρόνια δεν είχε πραγματοποιηθεί. Βελτιώσεις σε σχολικά συγκροτήματα χώρας Πυθαγορείου, όπως είναι σιδηροκατασκευές και κλειδώματα. Φυσικά δεν είναι όλα τέλεια, το γνωρίζουμε. Συνεχίζουμε όμως τις προσπάθειες και τις παρεμβάσεις μας σε όλες τις σχολικές μονάδες. Επίστρωση με σκερόδεμα δρόμου δεξαμενής κοινότητας Κουμαραδέων. Διόρθωση και προσαρμογή πυροσβεστικού κρουνού Μονής Μεγάλης Παναγίας. Απομακρύνση μπάζων από τον αύλιο χώρο του Αγίου Σπυρίδωνα Μαυρατζέων. Και αρρωγή προς την αρχαιολογική υπηρεσία για απομάκρυνση υλικών από αρχαιολογικούς χώρους του Πυθαγορείου. Ενδεικτικά ανέφερα τις παρεμβάσεις αυτές, γιατί είναι πολλές άλλες ακόμη. Όπως είπα, η επικοινωνία με τους Προέδρους μας είναι καθημερινή και συνεχής και η συνεργασία μας είναι πάρα πολύ καλή και θα την κάνουμε ακόμα καλύτερη. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τα χωριά, να βοηθήσουμε τα χωριά μας. Άλλωστε, αυτό είναι και δέσμευση προεκλογική. Σε ό,τι αφορά το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο, ο απολογισμός σας έχει σταλεί και ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο θα προχωρήσουν στο δικό τους απολογισμό. Αλλά θα ήθελα να εξάρω τις συνεχείς και πολύ ουσιαστικές παρεμβάσεις τους που οδήγησαν στο να λυθούν πολύ σημαντικά προβλήματα και είμαι σίγουρος ότι στο μέλλον θα επιληθούν πολύ περισσότερα. Ο κύριος Τσεσμελής μπορεί να σας δώσει, αν επιθυμείτε, στη συνέχεια διευκρινήσεις για τον απολογισμό που ήδη σας έχει σταλεί. Στον τουρισμό έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο το πρόγραμμα δράσης για το έτος, το οποίο σας έχει επίσης σταλεί. Να προσθέσω ότι πέραν των όσων αναφέρονται, προγραμματίζονται και πολλές επιπλέον δράσεις που θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά στο συγκεκριμένο σχέδιο.
και πιστεύω ότι θα συνδράμουν σημαντικά στην ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος του νησιού μας. Εδώ θα ήθελα να επισημάνω ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός για τον τουρισμό γίνεται σε στενή συνεργασία με το Δήμο Δυτικής Σάμου, με την περιφέρεια, αλλά και με τους εμπλεκόμενους φορείς του τουρισμού. Στο κομμάτι τώρα του πολιτισμού, εκεί επίσης έχουν προγραμματιστεί και υλοποιούνται πάρα πολλές δράσεις. Ο προγραμματισμός για τη φετινή χρονιά θα δώσει σημαντική προτεραιότητα, όπως καταλαβαίνετε, στις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Αυμαχία της Σάμου. Μια πολύ σημαντική ιστορική επέτειο, όχι μόνο για τον τόπο μας, αλλά συνολικά για τον αγώνα για την ελευθερία της χώρας μας. Οι πρώτες ενέργειες είχαν σκοπό την εμπλοκή των σχολείων και των μαθητών μας στην ιστορική αυτή επέτειο. Και σειρά δράσεων όπως η διανομή USB stick με το υλικό που αφορά την επανάσταση του 1821 στη Σάμου, αλλά και ειδικότερα την Ευμαχία της Σάμου, έχει ήδη δοθεί στα διάφορα σχολεία. Έχουμε προχωρήσει σε διαγωνισμό ζωγραφικής, κολάζ, φωτογραφίες και άλλα, εννοώ στα σχολεία. Επίσης, προγραμματίζονται δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Θέλουμε να γιορτάσουμε τα 200 χρόνια φέτος αυτό το ιστορικό γεγονός με διαφορετικό τρόπο. Θα έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά και μετά το 6 Αυγούστου, κάποιες εκδηλώσεις. Είμαστε σε συνεργασία και με τη Μητρόπολη και τους άλλους φορείς, τους πολιτικούς συλλόγους, ώστε να βγάλουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε ένα πρόγραμμα που θα είναι ανάλογο της επαιτίου. Επίσης, προγραμματίζονται φυσικά όπως κάθε χρόνο οι γιορτές Καρασιού, το Φεστιβάλ Ιερέα Πυθαγόρια, Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας, δράσεις φυσικά για τη Λευκή Νύχτα και πολλά ακόμα άλλα, τα οποία μπορεί να σας αναλύσει, αν θέλετε, και η αρμόδια αντιδήμαρχος, η κυρία Κονδύλη. Στον αθλητισμό θα ήθελα να επισημάνω την ύπαρξη πολλών προβλημάτων και να τονίσω ότι έχουν ήδη γίνει σημαντικές παρεμβάσεις. Ενδεικτικά θα αναφέρω μόνο τα εξής. Μερική αποκατάσταση προβλημάτων που υπήρχαν στα αποδυτήρια του Δημοτικού Σταδίου Σάμου Εμμανουήλ Βαλαγεωργίου, άσπρισμα περιμετρικά του γήπεδου. Έχουμε κάνει καταγραφή σε όλους τους αθλητικούς χώρους, κλειστά και ανοιχτά γήπεδα. Προωθούμε μελέτη για έβρεση χρηματοδότησης ανακατασκευής του Δημοτικού Σταδίου Πυθαγορείου, καθώς και τον προγραμματισμό για κατασκευή νέων αποδυτηρίων και δημιουργία σκεπάστρων στο Δημοτικό Στάδιο Σάμου, επισκευή αποδυτηρίων στο γήπεδο Παλαιοκάστρου. Στον προγραμματισμό αυτό είναι επίσης η διοργάνωση Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας που θα είναι μέσα, στα μέσα Σεπτέμβρη, η διοργάνωση ποδηλατικού γύρω Σάμου και διάφορες άλλες εκδηλώσεις. Μεγάλες είναι οι ανάγκες και τα προβλήματα, όπως γνωρίζετε, και στις σχολικές μας μονάδες. Ειδικά μετά τον σεισμό. Ωστόσο και στο πεδίο αυτό έγιναν και γίνονται και προγραμματίζονται συνεχείς παρεμβάσεις για την επίλυση αυτών των προβλημάτων, την ολοκλήρωση των έργων και κυρίως τον προγραμματισμό για το μέλλον. Να σημειώσω μεταξύ άλλων τις ενέργειες για την επαναλειτουργία του ΚΕΠΕΑ. Η πρόταση βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης. Συνεχείς παρεμβάσεις γίνονται και για την αποκατάσταση προβλημάτων στα σχολικά κτίρια, αλλά και ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός. Πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος συνολικά και του Δήμου και, για το Δήμο και για τους δημότες μας και της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας, στην οποία προήσθηκε ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Καραμινάς. Αλλά και στις δομές υγείας, όπως το γυροκομείο, για το οποίο η υπεύθυνη είναι η κυρία Μαρία Βακεντή. Όλες οι δράσεις που έχουν κοινωτικό πρόσημο, κοινωνικό πρόσημο, είναι προτεραιότητα για τη Δημοτική Αρχή. Ειδικά όσες αφορούν την παροχή στήριξης σε ευπαθείς ομάδες. Όπως για παράδειγμα το γυροκομείο, το ΚΑΠΗ, το Κέντρο Κοινότητας και το Κοινωνικό Παντοπολείο. Να σημειώσω εδώ ότι στο γυροκομείο γίνεται μια τεράστια προσπάθεια για αποκατάσταση χρόνιων προβλημάτων που αντιληφθήκαμε με την ανάληψη της Δημοτικής Αρχής και πράγματι έχουν γίνει μεγάλα βήματα προόδου και θα συνεχίσουμε, διότι είναι ένας χώρος στον οποίο, αν μη τι άλλο, θα πρέπει να είναι τέλειος για τους γέροντες που διαμένουν εκεί. Εξίσου σημαντική προτεραιότητα αποτελεί και το θέμα των αδέσποτων ζώων, γιατί θεωρούμε ότι η φροντίδα προς τα ζώα είναι ένα δείγμα πολιτισμού. Και μάλιστα, όπως ανέφερε και ο κύριος Καραμινάς χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, είμαστε πολύ κοντά και ευελπιστούμε ότι θα ολοκληρωθεί και η έβριση του οικοπαίδου, ώστε να γίνει το καταφύγιο ζώων σε συγκεκριμένο χώρο και να φύγει δίπλα από το σκουπιδότοπο, όπως επίσης είχαμε δεσμευτεί προεκλογικά. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Θέλω να πιστεύω ότι σε επόμενες μέρες θα μπορούμε να έχουμε ολοκληρώσει κάποιες διαδικασίες και να σας ενημερώσουμε ακόμα καλύτερα για αυτό το γεγονός. Θα χρειαζόμουν ώρες για να αναφέρω όσα υπηρεσίες μας
παρότι οι πιστολεχομένες έχουν καταφέρει με υπερβάλλοντα ζήλο. Και με συνεργασία, φυσικά, πάντα με τους αρμόδιους αντιδημάρχους και τους εντεταλμένους συμβούλους. Γι' αυτό και σας εστάγει τον αγητικό κείμενο για κάθε διεύθυνση ξεχωριστά. Είμαι στη διάθεσή σας, όπως όλοι καταλαβαίνετε, και εδώ βρίσκονται και οι αντιδήμαρχοι και οι εντεταλμένοι σύμβουλοι για κάθε ερώτηση.